hope we start having a ride in a boat till a small villa in the ocean. So we start from the boat. Αυτός είναι ο αγώνας κυριολεκτικά από το μηδέν, ας πούμε, έτσι. Δεν υπάρχει ένας άλλος αγώνας από το μηδέν. Αντιστάθμιση της θάλασσας, μέσα από το καράβι. First part was about 20 kilometers with 2,500 meters, and I mean that experience starting in a boat and climbing to one of the highest peak here on the area is very interesting. Η θέα ήταν τρομερή, δηλαδή έβλεπες παντού το βουνό γύρω-γύρω, δηλαδή ήταν απίστευτο. Γι' αυτό τον αγώνα ανυπομονούσα τρελά, γιατί δεν τον έχω ξανατρέξει. Βλέπεις παντού κορυφές που δεν ξέρεις πού βρίσκεσαι. Η αλήθεια είναι ότι πίστευα ότι θα βλέπεις από παντού θάλασσα, όμως αυτό δεν συμβαίνει γιατί είναι τεράστιος όγκος. Σε κάποια φάση κοιτούσα αριστερά-δεξιά, δεν έβλεπα, είχα προσανατολιστεί κιόλας, δεν ήξερα πού ήμουν και λέω πώς θα γυρίσουμε πίσω. Μου φαινόταν χανές το τοπίο, λες και ήσουν σε μια ατελείωτη έρημο με κορυφές πάνω από 2.000 μέτρα. People that are used to steep terrains and rocky, I think they could find here on the Sfakia Sky Marathon a real sky running race. No, in this region, you find a very unique, I think, type of style of sky running race. Ό,τι πιο τεχνικό έχω κάνει σε τέτοια απόσταση. Ναι, ήταν φοβερό. Ήταν φοβερό. Δηλαδή, πραγματικά κάθε χρόνο εδώ. Τερέν, γνώριμο, ναι. Δεν είχα κάνει ολοκληρωμένη τη διαδρομή, όμως έχω δει κομμάτια της, εννοείται, πολλές φορές. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, όμως. Τα παιδιά έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Εθελοντές που ήταν όλοι τόσο ζεστοί, τόσο όλα ωραία φτιαγμένα, ότι θέλω να το ζήσω και από τη μεριά του εθελοντή μια χρονιά. And well, the organization put on the route a lot of support, aid station, people from the medical team, rescue team. Γνώριμο και αγαπημένο. Και πήγαινα σε κάθε σταθμό και έβλεπα δικούς μου ανθρώπους. Ήταν υπέροχα, πέρασα τέλεια. Που απλά δεν μπορείς να σηκώσεις κεφάλι αν πεις ότι θες να κινηθείς σε γρήγορους ρυθμούς. Απαιτεί πολύ προσοχή, αλλά αυτό είναι και που το κάνει ιδιαίτερο. Πολύ χιανιφόρες, τεχνικό τερέν, πέτρες. Δηλαδή ήταν, εντάξει, τι να πω, δεν ήξερες πότε τελειώνει, μέχρι το 25, γιατί μετά πήρα το τυρί. Οπότε δεν υπήρχε τίποτα ωραίο σε αυτό το, δεν ξέρω, 3 κιλά έλεγε, αλλά πρέπει να ήταν 4, 5, κοίτα πόσο είναι. Δεν πρέπει να κρατήσουμε ένα χέρι μου, πέφτει. Βασικά εγώ γι' αυτό ήρθα. Το είπα και σήμερα αυτό, ότι αυτός ο αγώνας αξίζει περισσότερη συμμετοχή. Θα το γνωρίσει περισσότερος κόσμος, νομίζω, και θα έρθουν και οι περισσότερες συμμετοχές. Γιατί είναι κάτι μοναδικό. Δεν το συναντάς, δηλαδή, παντού στην Ελλάδα αυτό το τερέν. Για όποιον σκεφτεί ότι πού να πάω τώρα μέχρι την Κρήτη να τρέξω έναν αγώνα, έχω να πω ότι αξίζει 100%. Εδώ είναι μια γιορτή καταρχήν στα Σφακιά, μια τριήμερη γιορτή. Επίσης, το τοπίο που συναντάς στον αγώνα είναι κάτι μοναδικό σε όλη την Ευρώπη. Είναι αυτό το πέλαγος κορυφών που συναντάς. Είναι ότι από το μηδέν, από τη θάλασσα, από το λουτρό ανεβαίνεις την ψηλότερη κορφή, πολύ μεγάλο μέρος του αγώνα σε πάνω από τα 2.000 μέτρα. Εντάξει, είναι ένας βουνίσιος αγώνας φουλ, 100%. Ο αγώνας αυτός νομίζω ότι θα γίνει σημείο κατά τεθέν για όποιον αγαπάει το δύσκολο τερέν. Είναι ένα δέος, ρε παιδάκι, αυτό το βουνό.
Και με τον Ελευθερούλη που το συζητήσαμε στο τέλος, καταλήξαμε ότι είναι πιο δύσκολος και από το Olympus Marathon ο αγώνας. Είναι και το τερέν από όλες τις απόψεις. Είναι ένα σκληρός αγώνας. Δεν είναι ένα εύκολο σαραντάρι που θα έρθει βόλτα να το κάνεις.